Καλημέρα, καλημέρα Κλεάνθη, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλά. Ρένα. Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, μιλάμε τώρα ειδήσεις. Από πού να ξεκινήσουμε, Ρένα. Λοιπόν, εντάξει, όχι, πάω τώρα εγώ, πάω στα δικά μου όμως, μισό λεπτό. Δεν έχετε παράπονο. Υπάρχει κάποια εισαγγελική παραγγελία για έρευνα αναφορικά με τον εμβολιασμό. Τι λέει η περιφέρεια πάνω σε αυτό, Ρένα? Τι λέει η περιφέρεια? Η περιφέρεια λέει αυτό που πιστεύω ότι έχει αντιληφθεί πλέον όλη η τοπική κοινωνία, στο βαθμό που παρακολουθούσε βέβαια όλη αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μία πρωτοφανή και προφανή προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να έχει κανείς καταλήξει σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα από τη ροή των γεγονότων. Αυτό που από την αρχή αποζητούσε ο Περιφερειάρχης, εφόσον κάποιοι είχαν θέσει πια μετεπιτάσεως το θέμα, έγινε με 18 μέρες καθυστέρηση, κύριε Λοΐζο. Εγώ φαντάζομαι... Μετά από 18 μέρες καθυστέρηση... Τη στιγμή που τέθηκε στη Βουλή θα έπρεπε επί τόπου την άλλη μέρα η δικαιοσύνη, νομίζω έτσι, δεν ξέρω. Ναι, αν μιλά κανείς για αντανακλαστικά της δικαιοσύνης, ναι. Έτσι, από την πρώτη στιγμή λοιπόν που ετέθη ένα τέτοιο ζήτημα... Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ναι, εφόσον κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχει ζήτημα, θα μπορούσε να υπάρχει μια ταχύτερη παρέμβαση της δικαιοσύνης. Mm. Το ζήτημα όμως προφανώς και δεν υπάρχει. Απαντήθηκε επαρκώς, επαρκέστατα στην αρχή, από την πρώτη στιγμή και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, αλλά και από τον Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Παρ' όλα αυτά, αυτούς τους οποίους έχουμε κατονομάσει και εγώ τους έχω κατονομάσει στις συζητήσεις μας μαζί σας ως τη γνωστή χοροδία, 5-6 άνθρωποι, τα έδωσαν όλα, κύριε Λοΐζο, στο διάστημα αυτό. Ουσιαστικά ήταν μια προσπάθεια χειραγώγησης της δικαιοσύνης, απροκάλυπτη θα έλεγα εγώ, γιατί καθημερινά βλέπαμε και 2 και 3 και 4 δελτία τύπου και δηλώσεις, πάντα από τους ίδιους ανθρώπους, να επιζητούν ουσιαστικά να προσπαθούν να σύρουν τη δικαιοσύνη σε αυτήν εδώ την ιστορία. Παρότι, επαναλαμβάνω, οι απαντήσεις είχαν δοθεί τόσο από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, όσο και από τον Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Πέτσα. Ζήτημα δεν υφίσταται, αλλά φαντάζομαι ότι όταν υπάρχει ένας εισαγγελικός λειτουργός, ο οποίος κάθε μέρα ακούει κάποιο ραδιόφωνο και βλέπει έναν οριμαγδό από δελτία τύπου τι κάνει η εισαγγελία, τι κάνει η εισαγγελία, τι κάνει η εισαγγελία, άντε, ας την κάνει την παραγγελία η εισαγγελία, να ηρεμήσουν και αυτοί, οι οποίοι εγώ αυτό το οποίο δεν έχω καταλάβει ακόμα, πανηγυρίζουν βέβαια, πρέπει να σας πω έτσι, λεπτό. Γιατί αν παρακολουθείτε πόσα δελτία τύπου έχουν βγει από χθες και πόσες δηλώσεις πανηγυρικές έχουν γίνει, ότι αυτοί κατάφεραν τελικά να προκαλέσουν την παρέμβαση του εισαγγελέα 18 μέρες μετά, να μην το ξεχνάμε αυτό, το τονίζω αυτό, 18 μέρες μετά, όταν υπάρχει ζήτημα πραγματικά, τα αντανακλαστικά προφανώς της δικαιοσύνης είναι ταχύτερα, έτσι. Δεν είναι μετά από 18 μέρες και μετά από όλον αυτό τον οριμαγδό, ο οποίος τεχνιέντος στήθηκε από τα γνωστά πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι ηλίου φαϊνότερο το τι έχει συμβεί, έτσι. Και φυσικά η Περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης δεν είπαν ποτέ ότι όχι σε αυτό το θέμα, απέναντίας. Το αποζητούσε και όλος ο Περιφερειάρχης, ακριβώς επειδή δεν έχει να κρύψει τίποτα και επειδή τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και η διαδικασία πολύ συγκεκριμένη του εμβολιασμού πώς έγινε, θα έμπαινε, αν θέλετε, και ένα τέλος, αν υπήρχε υπάρχει μια γρηγορότερη θέμα... παρέμβαση της δικαιοσύνης, θα έμπαινε ένα τέλος ακριβώς, στην αφιλολογία νωρίτερα. Εδώ έτσι. Εγώ βλέπω ένα προβληματάκι, γιατί δεν μπορεί μετά από τόσο καιρό να ξυπνήσει ο εισαγγελέας και να έπρεπε από την πρώτη στιγμή να διατάξει μια έρευνα, να δει τελικά εάν πρόκειται για μια έκνομη ή όχι πράξη και να τελειώνει εκεί. Ακριβώς. Εάν υπάρχει παρανομία να αποδοθούν οι ευθύνες και ότι εν πάση περιπτώσει προβλέπει να πούμε η κείμενη νομοθεσία, εάν όχι να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία και να γινόμαστε, ας πούμε, να ξεφεύγουμε από τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία μας και να ασχολούμαστε με τις ορέξεις και με το τι κουβαλάει ο καθένας μέσα στη ψυχή του. Ακριβώς. Μετά από 18 μέρες. Νομίζω ότι θα έπρεπε νωρίτερα να παρέμβει η δικαιοσύνη. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για αντανακλαστική αντίδραση της δικαιοσύνης απέναντι στο θέμα. Η δικαιοσύνη αναγκάστηκε λόγω της συνεχιζόμενης πίεσης που άσκησαν οι γνωστοί χοροδοί. Και αυτό αποδεικνύεται και από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν από χθες το πρωί, οπότε έγινε γνωστή η παρέμβαση της εισαγγελίας στο θέμα αυτό. Ανακοινώσεις όπου βαυκαλίζονται οι ίδιοι και αυτοχειροκροτούνται, να το πω έτσι, ότι τα κατάφεραν.
Δηλαδή δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Εντάξει, να τα διαβάσει, διαβάσει κανείς και να δει, ας πούμε, ναι, ότι επιχαίρουν τους εαυτούς τους, διότι τι ωραία που τα καταφέρανε και τώρα θα λάμψει η αλήθεια. Εντάξει. Και άλλες τέτοιες ανοησίες. Λέω ότι η μικρομέγαλη αντίληψη, ξέρω εγώ, γεννιέται από μόνη της. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Ναι, την κουβαλά ο καθένας μέσα του, άλλος σε μικρότερο βαθμό, άλλος σε μεγαλύτερο. Όμως διαρωτώ με, πού είναι τελικά το παράνομο για να γίνει μια έρευνα από τη δικαιοσύνη? Διαρωτώ με, υπάρχει κάποιο σημείο που μπορεί να σταθεί? Εντάξει, ναι, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έχω νομικές γνώσεις για να ξέρω που μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα. Εγώ ξέρω τα γεγονότα, τα οποία σας τα έχω εκθέσει και εγώ στις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Τα έχει εκθέσει και ο Περιφερειάρχης, τα έχει εκθέσει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, επαναλαμβάνω. Και βέβαια το γνωρίζουν, κύριε Λουίζο, κατά βάθος όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν τώρα όλο αυτό το διάστημα και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε βάρος του Περιφερειάρχη, σέρνοντας από τα μαλλιά ουσιαστικά, τραβώντας από τα μαλλιά αυτή την ιστορία, το ξέρουν ότι δεν υφίσταται θέμα. Και θα σας θα επικαλεστώ δηλώσεις τις οποίες έκανε σε εσάς πριν από λίγες μέρες, πριν από καμιά εβδομάδα νομίζω, ο κύριος Γλινός, που όταν του κάνατε την ερώτηση, μα εδώ ο ΕΟΔΗ στην κατηγοριοποίηση που έχει σχετικά με τα εμβόλια, θυμάστε? Βεβαίως, ναι. Εσείς ο ίδιος του φέρατε το έγγραφο και του διαβάσατε τις κατηγορίες οι οποίες... Δεν το γνώριζε μάλλον ο κ. Γλινός. Ναι, είπε, η απάντηση ήταν σε μια λογική, α, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω, δηλαδή κάθε φορά που υπήρχε ένα επιχείρημα που ουσιαστικά επιβεβαίωνε ότι δεν υπήρχε τίποτα παράτυπο σε αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν το ξέρω αυτό, εγώ ξέρω εκείνο. Δηλαδή έχουμε μια επιλεκτική αντίληψη της κατάστασης, λαμβάνουμε υπόψη μόνο αυτά που μας συμφέρουν. Όταν τον ρωτήσατε, μα εδώ, όταν του είπατε μάλλον, μα εδώ ο ίδιος ο Υπουργός των Εσωτερικών γύρισε και σας είπε, ναι, ο Υπουργός των Εσωτερικών, ναι, αλλά ο Μητσοτάκης στην Βουλή, δηλαδή, για να είμαστε λίγο σοβαροί, υπάρχει περίπτωση πρωθυπουργός, ο όποιος πρωθυπουργός, να συρθεί μέσα στο κοινοβούλιο σε μια ψευδή ατζέντα, σε επίπεδο αρχηγών τώρα, έτσι, και σε επίπεδο αρχηγών, σε μια συζήτηση καταφανώς και προφανώς στημένη για μικροπολιτικούς λόγους μιας περιοχής εδώ κάτω. Λοιπόν. Δηλαδή, ποιος έχει έφρον άνθρωπος, δεν είναι ανάγκη να είσαι και πρωθυπουργός, αλλά ένα παραπάνω. Ποιος θα το έκανε αυτό? Αυτό λοιπόν για κάποιους οι οποίοι νύπτουν τα σχήρας τους ως πόντιοι πιλάτη μπροστά στα πραγματικά στοιχεία και παίρνουν μόνο αυτά που τους συμφέρει, εκεί τι έχουν να πούν? Εκεί τι έχουν να πούν, στο μυαλό το δικό τους, δηλαδή στη λογική τη δική τους, ένας πρωθυπουργός θα έπρεπε να πάει να απαντήσει σε μια ανοησία την οποία καλλιεργούν 2-3 άνθρωποι εδώ κάτω και προσπαθούν να χαλάσουν τον κόσμο? Ρένα μου, αυτό δεν κάνουν τώρα, συνέχεια με επερωτήσεις στη Βουλή, αυτό Ρένα. Αυτό κάνουν. Εγώ δεν θέλω να σταθώ άλλο στον κύριο Γλινό. Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Αλλά ευτυχώς που δεν είναι δύσκολο να ανοίξει κανείς. Δηλαδή, εγώ τι έκανα? Το πολύ απλό. Λέω, ρε παιδιά, για να δούμε. Δικαιούται, μπορεί, είναι νόμιμο, είναι παράνομο. Μπαίνεις μέσα στο ΕΟΔΗ, την επίσημη ιστοσελίδα και βλέπεις. Ισχύει, δεν ισχύει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ βλέπω ότι στην επίσημη ιστοσελίδα υπάρχει αυτό. Λέει, μου είπαν κάποιοι από την άλλη πλευρά, λέει, μα ξέρεις κάτι ρε Κλειάνθη, οκ, έχεις δίκιο, αλλά δεν είδαμε όμως, λέει, και καμία, πώς τη λένε, αυτές που βγάζουν ανακοίνωση το Υπουργείο, που να λέει, το Υπουργείο Υγείας που να λέει ποιοι έχουν προτεραιότητα. Ρε παιδιά, όταν είναι κάτι γραμμένο, αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα, τι άλλο να πω τώρα από εκεί? Εδώ όμως, ξέρετε, λοιπόν, στην περίπτωση του Περιφερειάρχη συνδύουν δύο δεδομένα. Το ένα είναι αυτό, η κατηγοριοποίηση του εμβολιασμού, και η άλλη είναι οι ειδικές συνθήκες εμβολιασμού στα μικρά νησιά. Έτσι. Ναι. Που ο εμβολιασμός είναι καθολικός. Μην ξαναλέμε τα ίδια τώρα και να μας. Ναι, αλλά τώρα όμως μου, έτσι, τώρα βλέπω, γιατί ναι, είδα την ανακοίνωση του Μέρα, μια από τις πολλές ανακοινώσεις που βγάζει καθημερινά ο φίλος μου ο Θανάης ο Μπαράκας. Το πάνε τώρα αλλού. Στο καίκι, λες, στο σκάφος, στο φουσκωτό, γιατί να μην πάει με το πλοίο της γραμμής. Ωραία, περίμενε μετά από δύο εβδομάδες το πλοίο της γραμμής για να πας στη χάρτη. Και αυτό απαντήσαμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο κυβερνητικό μηχανισμό, το απαντήσαμε αυτό ως περιφέρεια, τους κατεβάσαμε. Βγάζανε και τα ΦΕΚ κάτω, αλλά και αυτά επιλεκτικά, κύριε Λοΐζο, τα διαβάζουν. Βγάζουν ανακοινώσεις, παίρνοντας συγκεκριμένες παραγράφους μέσα από τα ΦΕΚ,
παραβλέποντας τις παραγράφους που μιλάνε για ποιοι εξαιρούνται από όλη αυτή τη διαδικασία και ποιοι δηλαδή είναι ελεύθεροι να μετακινηθούν ως επικεφαλής της πολιτικής προστασίας με όποιο μέσο, πρόσφορο μέσο υπάρχει. Ρενά. Δεν υπάρχει τίποτε απολύτως παράτυπο σε καμία των περιπτώσεων, ούτε στον εμβολιασμό, ούτε στη μετακίνηση. Αυτό το οποίο βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, κυρία Τίδων, αναφέρατε, ο κύριος Μπαράκας. Εντάξει, προφανώς ο κύριος Μπαράκας. Εδώ τώρα μου στείλανε την εφημερίδα της κυβέρνησης. Κάθεται πέντε μέρες, κάθεται και βγάζει πέντε δελτία τύπου ανακοινώσεις. Εντάξει, εγώ σας το έχω ξαναπεί. Βλέπω εδώ τώρα ξέρετε το ΦΕΚ. Ότι το να επιτεθεί ακούς, κανείς, Ρένα, μισό λεπτό μια στιγμή. Ρένα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί τα περνάς γρήγορα. Βέβαια. Βλέπω εδώ τώρα την εφημερίδα της κυβερνήσεως, 3 Μαρτίου του 2021. Ναι. Μου τη στέλνει εδώ ο φίλος μου. Για την προτεραιοποίηση. Ας μην πω το όνομα. Λοιπόν, και τι λέει εδώ, ότι για τις μετακινήσεις αυτές εξαιρούνται περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων κτλ. Άρα, πού είναι το πρόβλημα? Παιδιά, δεν καταλάβατε. Τα δελτία τύπου είναι έτοιμα και χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση. Εάν τυχόν το εμβόλιο δεν το έκανε ο περιφερειάρχης, ήταν έτοιμο για να διανεμηθεί το δελτίο τύπου που θα έλεγε παρουσία του περιφερειάρχη, πετάχτηκε εμβόλιο στη Χάλκη. Έλα, Ρένα. Αμφιβάλλεις, Ρένα. Τι να πω, όχι, δεν αμφιβάλλω και για τίποτα. Εγώ τα περιμένω όλα. Έτσι. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το έχω πει και πάρα πολύ νωρίς πριν γίνουν όλα αυτά τα θέματα, ότι κάποιοι εδώ πέρα ενηλικιώνονται ή πιστεύουν ότι ενηλικιώνονται πολιτικά ή αποκτούν λόγο ύπαρξης πολιτικά και οντότητα πολιτικά. Ναι, αλλά σου λέει ο άλλος τώρα όμως, ο εισαγγελέας παρενέβη. Με το να βγούνε, με το να βγούνε. Ερευνά το Χατζημάρκο, καταλαβαίνεις τώρα ότι... Ναι, βεβαίως, εντάξει, όμως θεωρώ ότι όταν είναι μια εισαγγελική αρχή καθημερινά βομβαρδίζεται από 5 δελτία τύπου ημερησίως και άλλες 15 δηλώσεις που είναι εισαγγελία, κάποια στιγμή σου λέει θα παρεύω να δω επιτέλους τι γίνεται με αυτή την περιβόητη υπόθεση. Εγώ γι' αυτό σας μίλησα από την αρχή για πρωτοφανή αλλά και προφανή προσπάθεια. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, σε παρακαλώ. Η οποία, ακριβώς, η οποία σε τελευταία ανάλυση, ωραία, θα ασχοληθεί. Κάνε μου τη χάρη, ρε, δεν υπάρχει τίποτα θέμα, και θα λήξει και θα λήξει και αυτή λοιπόν, η ιστορία. Λοιπόν, για πες μου, σε παρακαλώ. Χθες είδαμε, να περάσουμε τώρα στα σοβαρά αυτά που διαφέρουν. Λοιπόν, μπράβο τώρα. Να σου πω, χθες είδα με πολύ χαρά τον. Δεν ξέρω αν τον είδες, τον Υπουργό Τουρισμού, το βγάλαμε και στην απογευματινή εκπομπή, Βασίλη, λοιπόν, της τηλεόρασης. Τελικά ξεκινάει η επισήμωση σεζόν τουριστική, αγαπητή Ρενά. Επιτέλους έχουμε ημερομηνία. Και γιατί... βάλαμε και ημερομηνία αρχές Μαΐου. Ναι, το να οριστεί η ημερομηνία είναι το βασικό, γιατί είναι το μήνυμα που περνάμε στην διεθνή τουριστική αγορά. Έτσι. Ο κύριος Θεοχάρης έχουμε... αναφέρθηκε στην, στην... ποια ήταν η ημερομηνία, το Μάιο 14 Μαΐου. Και το ανακοίνωσε και παρηγυρικά στο πλαίσιο της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης ITB του Βερολίνου, έτσι. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να πάρει, να λάβει σάρκα και οστά, λες? Εκτός απρόπτου φυσικά, γιατί νομίζω ότι όλος ο κόσμος αυτή την ώρα, όλος ο κόσμος και όχι μόνο εμείς, κινούμαστε με βάση την εξέλιξη της πανδημίας. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, βεβαίως και το θεωρώ πολύ πιθανό 14 Μαΐου να ανοίξουμε. Και θα σας πω και κάτι. Εδώ ανοίξαμε πέρυσι που δεν υπήρχε αυτή η εμπειρία όσον αφορά τον τουρισμό και παρόλα αυτά τα καταφέραμε. Δεν υπήρχε εμβόλιο, δεν είχαν προχωρήσει τα πράγματα, δεν ήταν τόσο όρημα τα πράγματα στην τουριστική αγορά όπως είναι φέτος, διεθνώς. Εμείς τα καταφέραμε πέρυσι, η χώρα τα κατάφερε. Και η περιοχή, το Νότιο Αιγαίο, τα κατάφερε ακόμα καλύτερα. Με περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες, αν επισκέπτες, αν βάλουμε, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη επικοινωνία, όχι μόνο τα διεθνή αεροδρόμια, αλλά και τον αριθμό των επισκεπτών που μετακινήθηκε μέσω της Αιτζίαν. Και μέσω της ακτοπλοείας κάποιοι εξ αυτών. Έτσι. 3 εκατομμύρια κόσμος. Και τα καταφέραμε, ενώ δεν υπήρχε εμβόλιο, ενώ ουσιαστικά κάθε μέρα πηγαίναμε και εμείς όπως όλοι στο βλέποντας και κάνοντας, και η χώρα το αντιμετώπισε και το Νότιο Αιγαίο ειδικότερα το αντιμετώπισε με πάρα πολύ σοβαρότητα και πολύ μεγάλη υπευθυνότητα όλο αυτό το θέμα. Και τα κατάφερε. Γιατί λοιπόν να μην τα καταφέρουμε και φέτος, εκτός βέβαια αν έρθουν τα πάνω κάτω, έτσι. Γιατί νομίζω ότι και ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, το επισήμανε χθες, ότι αυτές οι ημερομηνίες λογικά είναι να είναι πάντοτε υπό την αίρεση ότι κάτι μπορεί σε δραματικό βαθμό, που απευχόμαστε όλοι φυσικά, να γίνει μέσα στους επόμενους μήνες. Αν και πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά, με δεδομένο ότι επεκτείνεται και ο εμβολιασμός,
Στο θέμα του εμβολιασμού, τώρα φαντάζομαι θα σας τα είπε χθες και ο Υπουργός, το θέμα είναι ότι μας διευκολύνει αφάνταστα το γεγονός ότι υπάρχει εμβόλιο, ότι υπάρχουν χώρες όπου μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Βεβαίως οι άνθρωποι θα έρχονται είτε με το πιστοποιητικό εμβολιασμού για αυτούς που ήδη έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, αλλά και για τους άλλους. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε πέρυσι. Μάλιστα. Με τα COVID test. Έτσι, πώς κυκλοφορούσαμε όλοι, πώς ταξιδεύαμε όλοι πέρυσι, πώς πήγαινε ερχόταν ο κόσμος, πώς ήρθαν τόσα εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς εμβόλιο πέρυσι. Λοιπόν, ήρθανε με τα τεστ. Βάλε μία και το ίδιο θα γίνει και φέτος. Βάλε μία άνω τελεία. Να δώσουμε το λόγο στον αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, τον κύριο Μινά Χατζημιχαήλ. Τον έχουμε επειδή οδηγεί αυτή την ώρα και δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή του. Κύριε Χατζημιχαήλ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, Βεγκάνησα. Λοιπόν, θα ήθελα από εσάς ένα σχόλιο σχετικά με αυτό το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, ότι στη Γερμανία τελικά είναι πρώτη επιλογή. Είναι η Ελλάδα, ενώ ήταν τρίτη και μιλάμε ότι είναι η μεγαλύτερη, να το πω έτσι, τουριστική αγορά μας. Και ενώ η Ελλάδα ήταν τρίτη, ήταν πρώτη η Ισπανία, μετά η Τουρκία και μετά η Ελλάδα, τώρα υπάρχει ανατροπή. Είναι πρώτη η Ελλάδα στις προτιμήσεις των Γερμανών, δεύτερη η Ισπανία και τρίτη η Τουρκία. Πώς το σχολιάζετε και τι περιμένετε από αυτήν εδώ την νέα αξιολόγηση? Κύριε Λοΐζο, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα ήμασταν πρώτοι. Το έλεγα μάλιστα σε όλους τους γνωστούς και φίλους όταν το συζητούσαμε και 2 και 3 μήνες πριν, ότι η Ελλάδα έχει δείξει τέτοιο καλό πρόσωπο σε σχέση με τον κορονοϊό και με την αντιμετώπιση του, που δεν υπήρχε περίπτωση να μην έρθουμε πρώτοι. Ο τουρίστας, επειδή έχω πάρα πολύ καλή επικοινωνία με εκατοντάδες παλιούς πελάτες που μιλάμε τακτικά είτε μέσω Facebook είτε στο τηλέφωνο είτε με email, αυτό ακριβώς βλέπω συνεχώς, καθημερινά, δεκάδες μηνύματα που λένε ότι όλος ο κόσμος θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Ισχύει σε εσάς? Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία. Ισχύει σε εσάς αυτό το οποίο ευρέως διαδίδεται, ακούγεται, και όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε γενικότερο επίπεδο, είναι ότι η ποιότητα την οποία έδειξαν τα νησιά μας και κυρίως το Νότιο Αιγαίο είναι αυτό που ανέβασε τον δείκτη αξιολόγησης και ανέβασε την Ελλάδα συνολικά σε αυτή την πρώτη θέση? Ακριβώς πέρυσι το βλέπαμε στα μάτια τους, μας το έλεγαν. Δεν περίμεναν τέτοια σοβαρή αντιμετώπιση, ειδικά στα αεροδρόμια και στα ξενοδοχεία, δηλαδή, αλλά και έξω. Εν μέσω πανδημίας κάναμε τουρισμό και αξιολογούμασταν, μας λες, γιατί στο Νότιο Αιγαίο το έσπασε κάθε ρεκόρ, έτσι. Πήραμε άριστα, κύριε Λοΐζο. Πήραμε όχι άριστα. Αν υπήρχαν 10 τόνοι στο 10, θα μας έδιναν τόσο. Το θέμα είναι τώρα όμως, είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι ξανά να πούμε για μια νέα σεζόν? Τώρα πλέον είμαστε πανέτοιμοι. Τώρα όλες οι υποδομές υπάρχουν. Ό,τι χρειαζόταν πέρυσι πηγαίναμε λίγο στα τυφλά. Τώρα είμαστε πανέτοιμοι. Η σεζόν θα είναι σαφώς δεκάδες φορές καλύτερη. Και είμαστε προετοιμασμένοι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σας πω συγκεκριμένα κάτι. Ένας Άγγλος πελάτης που είχε έρθει σε μένα πέρυσι και είχε κλείσει 14 μέρες, ένιωθε τόσο σιγουριά που μόλις μια μέρα πριν να φύγει μου έλεγε βάλε μου άλλη μια εβδομάδα. Έφτασε να μείνει 48 μέρες πέρυσι. Μάλιστα. Αν δεν έκλεινε η σεζόν θα έμενε και τον Νοέμβριο. Λοιπόν, αυτός ο πελάτης είδα προχθές να μου έχει κάνει μια κράτηση 70 μέρες. Το καταλαβαίνετε. Ο Θεός και ο Κύριος. Καλά, εντάξει. Από την Αντία. Έχει τόσο σιγουριά, λέει, σαν το σπίτι μου. Έρχομαι εκεί, λέει, και δεν ανησυχώ για τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χατζημιχαήλ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε πιο συχνά. Την καλημέρα μας. Φαντάζομαι, αγαπητή μου Ρένα Παυλάκη, ότι όταν ακούγονται τέτοια ευχάριστα πράγματα, υπάρχει αισιοδοξία και προοπτική. Υπάρχει αισιοδοξία και λογικά υπάρχει αισιοδοξία. Σας είχα πει και επαναλαμβάνω και σήμερα ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι πανέτοιμη. Μιλήσαμε πριν από ένα μήνα περίπου, ένα και κάτι, και που σας έλεγα ότι ετοιμαζόμαστε. Χωρίς, δεν είναι ανάγκη να ξέρεις πότε θα ξεκινήσεις. Σημασία έχει να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή που θα δοθεί το εναρκτήριο λάκτισμα. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου λοιπόν αυτή την ώρα έχει σε πρώτη φάση ήδη εξασφαλίσει 800.000 ευρώ από ίδιους πόρους, εννοείται, για να υποστηρίξει την προβολή του Νοτιού Αιγαίου για τη νέα τουριστική περίοδο. Καμία άλλη περιοχή δεν βρίσκεται, κύριε Λοΐζο, σε αυτό το βαθμό ετοιμότητας.
Η καμπάνια έχει ξεκινήσει σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι μελετούν τις αγορές, το ξέρετε από πέρυσι, αυτό το μοντέλο το οποίο ακολούθησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε ουσιαστικά να κάνει τον χάρτη των περιοχών από όπου αντλούμε τουρισμό και να αποτυπώνει, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο οι ενδυνάμοι ταξιδιώτες στέκονται απέναντι στην πανδημία. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα η καμπάνια, η οποία ήταν ψηφιακή, να είναι απολύτως στοχευμένη. Απολύτως στοχευμένη, mm-hmm. εξού και το αποτέλεσμα το οποίο έφερε. Mm-hmm. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και φέτος. Η πρωτοβουλία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, η πρωτοβουλία για τη στήριξη του τουρισμού της Ρόδου και του Νοτιού Αιγαίου, λαμβάνονται συνολικά και συλλογικά οι αποφάσεις και προχωράμε για τις αγορές στις οποίες έχουν καθοριστεί και οι αγορές στις οποίες θα τρέξει η καμπάνια και εκεί που θα εστιάσει το ενδιαφέρον της η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, και όλα είναι πανέτοιμα. Μου δίνεται όμως την ευκαιρία τώρα με τη συζήτηση αυτή που έχουμε να πω δύο πράγματα τα οποία και αυτά έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα και βεβαίως είναι πράγματα τα οποία καταλογίζονται από τους συνήθεις υπόπτους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μία συζήτηση η οποία γίνεται είναι για αυτή την παλιάς μορφής, όπως την ξέραμε, Επιτροπή Τουρισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας, η οποία δεν λειτουργήσε. Και κάποιοι το ξαναθυμούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όταν θέλουν πάλι να πούνε, να επισημάνουν κάτι τέλος πάντων με μπτό στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θυμούνται ότι υπήρχε και μια Επιτροπή Τουρισμού που τώρα γιατί δεν συστήθηκε και δεν λειτουργεί και όλα αυτά τα πράγματα. Σε αυτούς λοιπόν απαντάμε, κύριε Λοΐζο, ότι αυτή την ώρα το Νότιο Αιγαίο, η Ρόδος και το Νότιο Αιγαίο, η πρώτη περιφέρεια και η πρώτη περιοχή στη χώρα, η οποία έκανε κάτι μοναδικό πέρυσι, συνέστησε την πρωτοβουλία. Αυτή λοιπόν η επιτροπή, γιατί στην ουσία επιτροπή είναι, το έργο αυτής της επιτροπής κάνει, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε ποτέ να γίνει και ό,τι πιο θεσμικό θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο τουρισμού. Διότι πολύ απλά συμμετέχουν όλοι οι φορείς του τουρισμού, αυτοί οι οποίοι ξέρουν από τουρισμό και αυτοί οι οποίοι κάνουν τουρισμό, και μάλιστα μέσα σε αυτούς συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι δια του εργατικού κέντρου. Υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή την ώρα που μπορεί να ισχυριστεί ότι μια επιτροπή φτιαγμένη από αιρετούς, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους μπορεί να μην έχουν και ιδέα για το τι είναι τουρισμός. Ή και αν το ξέρουν θα το έχουν μόνο από πλευράς θεωρητικής. Γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται με άλλα πράγματα και απλά επειδή είναι αιρετοί μπαίνουν σε μια επιτροπή. Είναι δυνατόν ποτέ να πει κανείς ότι αυτή μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική ή να θεωρείται έλλειμμα το ότι αυτή η επιτροπή δεν υπάρχει, ενώ υπάρχει η πρωτοβουλία όλων των φορέων που ασχολούνται, των καθήλων αρμοδίων που ασχολούνται με τον τουρισμό στην Ελλάδα. Εγώ τώρα γιατί δεν πιστεύω στις επιτροπές και τις θεωρώ βαρύδια? Καλά, εντάξει. Οι επιτροπές, ναι, αυτή όμως αν η επιτροπή, και κάτι να το βάλεις στο ψυγείο, φτιάξε μια επιτροπή. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε όλες τις άλλες, ας πούμε, οι οποίες υπάρχουν τύπεις και όχι στη συγκεκριμένη, έτσι, διότι αυτή η πρωτοβουλία, πέραν του ότι για τη στήριξη του τουρισμού, πέραν του ότι πήρε τα εύσημα σε πανελλαδικό επίπεδο με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε, έφερε και ένα πολύ απτό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτά πια δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κάποιος ο οποίος αντικειμενικά προσεγγίζει τις καταστάσεις. Ναι. Μπορεί βεβαίως να τα προσεγγίσει με την μικροψυχία που τα προσεγγίζουν οι συνήθεις ύποπτοι, όπως είπα, η οποία κάθε φορά που θα θέλουν να πούν κάτι για τον τουρισμό, α, τι την κάνα την Επιτροπή Τουρισμού. Μα έχουμε Επιτροπή Τουρισμού. Έχουμε την καλύτερη Επιτροπή Τουρισμού. Εγώ που θα ήθελα οι επιτροπές αυτού του είδους. Και με τη συμμετοχή και των εργαζομένων, να μην είναι πολυμελής, δηλαδή μεγάλος αριθμός, να πούμε, και να χαρακτηρίζονται μετά από μια δυσκινησία κτλ. Ναι, όχι, αυτή η πρωτοβουλία δεν έχει να κάνει. Γιατί άκουγα παλιότερα και καυγάδες, γιατί να είναι τόσα μέλη και να μην είναι άλλα τόσα. Μα δεν υπάρχει τώρα αυτό. Είναι η πρωτοβουλία. Είναι οι φορείς. Είναι 5-6 άνθρωποι συγκεκριμένοι. Έτσι. Είναι ευέλικτη, είναι αποτελεσματική. Και το απέδειξε η λειτουργία της Επιτροπής από πέρυσι μέχρι σήμερα. Μια Επιτροπή η οποία δεν χαλάρωσε, πρέπει να σας πω, όλο το διάστημα αυτό. Έτσι.
συνερχόταν και συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθούσε τις εξελίξεις. Γι' αυτό σας είπα και λίγο πριν ότι έχουμε αυτή την ώρα αυτό το βαθμό ετοιμότητας που ίσως καμία άλλη περιφέρεια και καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν έχει για να ανοίξει τη σεζόν, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Ρένα μου. Λειτουργεί ως τροχοπέδι τελικά όλη αυτή η φάμπρικα που έχει στηθεί, όπως λες τώρα, με τους συνήθεις υπόπτους και με όλη αυτή την πολεμική η οποία γίνεται απέναντι στην περιφέρεια? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Είσαι κατηγορηματική σε αυτό? Εννοείται ότι είμαι κατηγορηματική. Εννοείται. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Μπορεί αυτό να είναι η στόχευση, αλλά δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι και σε επίπεδο παραγωγής έργου, τα έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενες συζητήσεις και συνομιλίες που έχουμε κάνει, ότι αυτή την ώρα όποιος θα παρακολουθεί έστω και στοιχειωδώς αυτά τα οποία γίνονται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βλέπει τι γίνεται. Βλέπει τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται. Βλέπει και τα μικρότερα έργα τα οποία γίνονται, μικρότερα σε μικρά νησιά, αλλά μεγάλα για τα μικρά νησιά. Δεν υπάρχει μέρα που να μην υπάρχει μια είδηση ουσίας όσον αφορά την παραγωγή έργου από αυτήν εδώ την περιφερειακή αρχή. Εμένα... Τώρα τα υπόλοιπα βεβαίως, εντάξει, άμα αυτούς έχουμε να κάνουμε, αυτούς έχουμε να αντιμετωπίσουμε, τι να κάνουμε, τους αντιμετωπίζουμε και αυτούς. Εντάξει, θα μπορούσα, ναι, και εγώ, ας πούμε, αξιολογώντας όλη αυτή την κινητικότητα η οποία μέσα από την ειδησιογραφία την καθημερινή βιώνω, αλλά ξέρεις που στέκομαι περισσότερο? Στέκομαι στα λόγια του κάθε δημάρχου, του κάθε εκπρόσωπου φορέα, ο οποίος πραγματικά βλέπει έτσι ότι στην περιφέρεια, ρε παιδί μου, γίνεται δουλειά, ότι αυτό το οποίο θέλει η περιοχή το αποκτά, έχει αντανακλαστικά. Αυτό μου μένει τελικά, έτσι, και αυτό είναι, έτσι, που με κάνει να λέω ότι ναι, εντάξει, πηγαίνετε καλά. Βεβαίως πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, δεν υπάρχει κανένα αμφιβολία. Σίγουρα. Και σας έχω ξαναπεί και το θεωρήσατε ίσως και λίγο υπερβολικό όταν σας το είχα πει, ότι το μέτρο σύγκρισης για αυτή την περιφερειακή αρχή είναι η ίδια η περιφερειακή αρχή και ο πύχης εκεί ψηλά που τον έχει βάλει, έτσι. Δεν την τρέχουν άλλοι. Ο πύχης που ίδια έχει θέσει πολύ ψηλά τρέχουν αυτή την περιφέρεια και της βάζουν το όριο το οποίο πρέπει να ξεπεράσει. Αλλά ακόμα και δήμαρχοι, οι οποίοι ξέρετε ότι ακόμα και αυτοί έχουν μπει στη μαύρη λίστα της χοροδίας, που σας έλεγα κάθε φορά που θα τολμήσουν, εν πάση περιπτώσει, να πούν μια καλή κουβέντα για το ότι λαμβάνουν βοήθεια σε όλα τα πεδία, σε όλα τα επίπεδα που θα τη ζητούσαν και την ζητούν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Και τώρα, γιατί δεν θέλω να φύγουμε λίγο από την πανδημία, επειδή σας είπα ότι θέλω να επισημάνω ένα-δύο πράγματα. Το ένα ήταν αυτό για την Επιτροπή, Τουρισμού. Να σταματήσουν λοιπόν οι ανοησίες. Υπάρχει η καλύτερη και η αποτελεσματικότερη Επιτροπή Τουρισμού που θα μπορούσε να έχει μια περιφέρεια και με μια περιοχή, και την έχει η Ρόδος και το Νότιο Αιγαίο. Είναι η πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ροδιακού τουρισμού και του τουρισμού του Νοτίου Αιγαίου με απτά αποτελέσματα. Και θα το ξαναπώ και ας γίνομαι κουραστική, και με τους εργαζόμενους μέσα. Έτσι. Δεν είναι μια παρέα αιρετών οι οποίοι, εντάξει, συνεδριάζουν γιατί έτσι πρέπει. Μα ο εργαζόμενος μπορεί να ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Φυσικά. Και μπορεί να είναι περισσότερο χρήσιμος. Και λαμβάνουν υπόψη οι μεν τους δε. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό. Το άλλο που θέλω να πω λοιπόν είναι όλη αυτή η συζήτηση, η οποία πάλι έχει ξεσπάσει και πάλι με κάποιο τρόπο πρέπει να την κατευθύνουν εναντίον της περιφέρειας και του περιφερειάρχη, η συζήτηση γιατί να μπει η Ρόδος στο βαθύ κόκκινο. Έτσι. Λοιπόν, είναι τώρα ένα θέμα το οποίο ήθελα να στο θέσω, το θέτησε, ναι, από μόνη σου. Γιάννα, τι λες πάνω σε αυτό εδώ τώρα? Ποιοι ήταν οι λόγοι τελικά? Λοιπόν, οι λόγοι είναι τα κρούσματα. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Κανένας άλλος λόγος. Ο ΕΟΔΗ κάνει τη δουλειά του. Γίνονται έλεγχοι, βγαίνουν τα κρούσματα όπως γίνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Βέβαια, στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν βλέπουμε τις γελοιότητες που βλέπουμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ, τις τελευταίες 7 μέρες, φαντάζομαι αυτοί που τα λένε αυτά να ξέρουν να κάνουν και αριθμητική, να ξέρουν να κάνουν τουλάχιστον πρόσθεση. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί, τουλάχιστον στοιχειοδός μαθηματικά πρώτης δημοτικού ή κυνηπιαγωγείου, να ξέρουν. Λοιπόν, τις τελευταίες 7 ημέρες πριν μπει η Ρόδος στο βαθύ κόκκινο, τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν στη Ρόδο αθροιστικά ήταν 97. Αν πάρουμε τα επίσημα στοιχεία δεκαημέρου, πριν την ανακοίνωση πάντα, τα κρούσματα ήταν 127. Κρίνει λοιπόν ο ΕΟΔΗ ότι η περιοχή πρέπει να μπει σε αυτή την διαβάθμιση του βαθαίως κόκκινου. Και αν θέλετε, ακριβώς επειδή θέλουμε να ανοίξουμε, εδώ εκφράζω μια προσωπική άποψη. Μπράβο, τώρα, και εγώ την, έτσι, προσωπική μου άποψη την κατέθεσα. Και είναι ανάλογη, ναι, μάλλον με αυτό που λες αν τώρα. Αν θέλουμε να ανοίξουμε στις 14 του μήνα,
Πρέπει να κάνουμε πίσω τώρα, να κρατήσουμε. Κλείσε τώρα, καθάρισε, κλείσε, να ανοίξει καθαρός. Για να μπορέσεις να ανοίξεις χωρίς παρατράγουδα. Έτσι, και αυτή η 14η Μαΐου η πολυπόθητη, για να ξεκινήσει και η αγορά και να βάλει μπρος, τέλος πάντων, η μηχανή της οικονομίας να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Ναι. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα, όλες αυτές, ο απίστευτος λαϊκισμός, γιατί ξέρετε κάποιοι ανέβασαν και μπάνερ, βγάλτε τη Ρόδο μας από το βαθύ κόκκινο. Τι λέτε, βρε παιδιά? Και θα σας πω τώρα εδώ τη μεγάλη αντίφαση. Πλάκα μου γιατί κάνεις, είναι, γράφουν είναι, τέτοια πράγματα. Βγάλτε... Γράφουν και τέτοιες ανοησίες. Και προσέξτε, τα δύο μέτρα, ακούστε λίγο τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά, κύριε Λοΐζο, γιατί είναι πραγματικά απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ευτυχώς από μια συγκεκριμένη ομάδα, έτσι, δεν χαρακτηρίζουν αυτές τις συμπεριφορές ολόκληρο τον τόπο. Αλίμονο. Λοιπόν, το καλοκαίρι τι λέγανε? Το καλοκαίρι που πηγαίναμε καλά και τα κρούσματα ήταν ελάχιστα, τι κάνανε? Κατηγορούσαν την περιφέρεια, αν είναι δυνατόν, ότι έκρυβε τα κρούσματα, θυμάστε? Ναι, είχε ακουστεί αυτό κατά κόρο. Και εμένα πόσες φορές με είχατε ρωτήσει. Και σας λέω, κύριε Λοΐζο, τι σχέση έχει η περιφέρεια με τα κρούσματα? Ο ΕΟΔΗ μετρά τα κρούσματα, ο ΕΟΔΗ τα ανακοινώνει. Ναι. Είναι ποτέ δυνατόν ένας εχέφρον άνθρωπος να πιστέψει ότι μπορεί να υπάρξει μία παρέμβαση αλλίωσης τον αριθμού των κρουσμάτων μόνο και μόνο για να παριστάνει ο Χατζημάρκος τον επιτυχημένο περιφερειάρχη? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Λοιπόν, ξέρετε, λέω καμιά φορά, λέω να μην υψώσω και τον τόνο μου, αλλά, λοιπόν, αλλά ξέρετε, βγαίνει κανείς από τα ρούχα του με αυτή την ανοησία. Λοιπόν, και ερχόμαστε στο σήμερα. Ναι. Βγάλετε τη Ρόδο από το κόκκινο, από το βαθύ κόκκινο. Δηλαδή, συγγνώμη, τι προτείνουν αυτοί που το λένε αυτό? Έχουν να κάνει μπάνερ με αυτό το σύνθημα. Να αλλοιωθούν άραγε τα στοιχεία προς τα κάτω. Προτείνουν ο ΕΟΔΗ να κρύψει τα κρούσματα, αυτό που κατηγορούσαν το καλοκαίρι. Μα αυτό, Γιώργο, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μα σου το παρένα μου, τα δελτία τύπου είναι έτοιμα και τα χρησιμοποιούν κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει, υπάρχει μια φράση που τη λένε έτσι. Το έχουν χάσει. Το έχουν χάσει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν υπάρχουν. Το καλοκαίρι είχαν στηθεί. Το είχα κάνει και λίγο εικόνα, ξέρετε, με το μυαλό μου, να κάθεσαι, ας πούμε, με το τουφέκι που λένε, να προσπαθείς να μαζέψεις κρούσμα, να το κάνεις μεγάλο-μεγάλο, με πηχαίο τίτλο, για να πεις ότι να έχουμε κρούσματα, άρα η πολιτική Χατζημάρκου στην περιοχή έχει αποτύχει. Τώρα λοιπόν που τα κρούσματα, για συγκεκριμένους λόγους που τους ξέρουμε όλοι, πώς ξέφυγε η κατάσταση πριν από μερικές μέρες, έτσι. Ήρθε από την Ανάπολη, εκεί, ναι. Τα ξέρουμε. Κάποιες συγκεντρώσεις, κάποια όλα αυτά. Σήμερα λοιπόν φωνάζουνε, βγάλτε τη Ρόδο από το βαθύ κόκκινο. Τι προτείνετε, παιδιά? Τι περιμένεις, τι προτείνετε από, ανθρώπους που κάνανε θέματα παπούτσια της Προέδρου της Δημοκρατίας? Ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας, γιατί ξέρετε, να λέγονται από αυτά, από κάποιους δημοσιολόγους και κάποιους άσχημους εκεί πέρα, τέλος πάντων, οκ, λες, ωραία, τόσο του κόβει, τόσο λέει. Αλλά όταν είσαι και θεσμικός εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας ως επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου και εξαπολύεις με δηλώσεις σου ξανά επίθεση κατά του Περιφερειάρχη, ακούστε για ποιο λόγο, για την αφωνία, λέει, που επέδειξε με την κατάταξη της Ρόδου στην κατηγορία στο βαθύ κόκκινο. Λοιπόν, όταν δεν τα επιβεβαιωμένα τώρα, κρούσματα πρέπει που να πάρω τα χάπια μου τώρα να ακούστε, ρίξω. Όταν λέει τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που ανακοινώνονται στο νησί είναι λιγοστά. Δηλαδή, τώρα τι μας λέει? Ότι τα περισσότερα ότι δεν κάποιοι, είναι αλήθεια. Ναι. Ναι, ότι κάποιοι τα αυξήσανε τα κρούσματα. Προσέξτε, το καλοκαίρι τα κρύβαμε. Τώρα τα αυξάνουμε. Και ενώ τα αυξάνουμε, δεν πήγε ο Περιφερειάρχης να κουνήσει το δάχτυλο στον ΕΟΔΗ και να πει τι είναι αυτά που κάνετε. Ρένα, δεν αντέχω άλλο. Ειλικρινά, ειλικρινά με το τελευταίο τώρα αυτό με έχει κάνει λιώμα. Λοιπόν, επειδή δεν έχω διάθεση να παίρνω φάρμακα πάλι, λοιπόν, άσε με παρακαλώ που έχω ηρεμήσει. Και όμως, κύριε Λοΐζο, αυτά καλούμαστε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, αυτή την άμετρη ανοησία, αυτή την απίθμενη ανοησία. Έτσι, λοιπόν, κατηγορείται ο Περιφερειάρχης ότι δεν αντέβρασε στο βαθύ κόκκινο γιατί, λέει, τα κρούσματα που ανακοινώνονται είναι λιγοστά. Λοιπόν, προτείνω σε αυτόν που το είπε αυτό το πράγμα να πάει ξανά στην πρώτη δημοτικού, να ξανακάνει αριθμητική, να ξαναπιάσει τις ημερήσιες ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ για τα κρούσματα τα οποία καταγράφονται σε κάθε περιοχή, να κάνει το άθροισμα και μετά να ξαναβάλουν τα μπάνερ κάτω τα χέρια, ξέρω εγώ πώς το λένε εκεί πέρα, βγάλτε τη Ρόδο τώρα από το βαθύ κόκκινο. Να σε καλά. Και η ανοησία έχει κάποιο όριο. Να σε καλά, ρε, να μου πω. Δεν έχει, Βασίλη, το είπε ο Αϊνστάιν, ρε. Τα χαπάκια μου πρέπει... Η ανοησία
Η βλακεία είναι ανίκητη, το είπε ο Αϊνστάιν, όντως, όντως, λοιπόν, γεγονός. Να ετοιμάσεις τα χαπάκια που ρίχνουν την νοημοσύνη για να μπορούμε να συνεννοούμαστε σε τέτοιες ανακοινώσεις. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μας.